το θέμα του γηπέδου της Λευκύμης. Α, και αυτό πολύ σοβαρό θέμα, Διονύση. Εκεί είχε ενταχθεί στο φιλόδημο. Είχε ξεκινήσει ο εργολάβος με το Στίβο και ενώ πήγαινε, προχωρούσε η ιστορία αυτή του έργου, σταμάτησε εδώ και ένα μισό χρόνο, έχει σταματήσει και έχει μείνει ένα εργοτάξιο. Και το θέμα είναι πώς αυτά τα 200 παιδιά περίπου που αθλούνται εκεί κάνουν προπόνηση στο στάδιο της Λευκύμης, τι θα γίνει με αυτούς. Βέβαια. Και έρχεται να είναι σε αυτή την κατάσταση. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Θέλω να ακούσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Κάντα, ο οποίος είναι πρόεδρος. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Λευκύμης, ο κύριος Δημήτρης Κάντας, ο οποίος μας μίλησε, πάμε να τον ακούσουμε. Αντιμετωπίζουμε όχι μόνο η Αθλητική Ένωση Λευκύμης, αλλά γενικότερα η Νότια Κέρκυρα, διότι στο στάδιο της Λευκύμης αθλούνται γύρω στα 100 παιδιά στο Στίβο, γύρω στα άλλα 100 παιδιά στις Ακαδημίες της Λευκύμης. Υπάρχει κόσμος που αθλείται καθημερινά στο γήπεδο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο για την Αθλητική Ένωση Λευκύμης, αλλά για όλη την περιοχή. Λοιπόν, να σας πω πρώτα απ' όλα ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΛ τελείωσαν την 1η του Μάη που μας πέρασε. Ο εργολάβος μπήκε στο γήπεδο τέλος του Μάη και μας είχε διαβεβαιώσει ότι από τότε θα χρειαζόταν περίπου ένα μήνα για να τελειώσει το έργο. Από τότε δυστυχώς παρατηρήσαμε και κάποιες κακοτεχνίες στο γήπεδο. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με το Δήμο, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Συνολικά ο εργολάβος δεν πρέπει να δουλέψει πάνω από 15 μέρες στο γήπεδο. Επίβλεψη δεν υπήρχε από κανέναν επίσης. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην κατάσταση που έχουμε φτάσει τώρα. Ακούσαμε τον κύριο Κάντα, ελπίζει να έχει και ο ίδιος κάποιες απαντήσεις και σύντομα.